Μακλέον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσφερε. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Σήμερα κρύον τις αυτομαντικές κινήσεις και το φως του κόσμου που μοιάται μόλις και είναι επανόρους κοιμένη που δε και ουσιλήθμων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων παραδείγμη μία και λάμπη πάση της εγκυητία που το λαμψάντρο το κόσμο νεκρόσμεν των ανθρώπων όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας που ήλθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Αμήν γαρ λέγω ημί Θεός αν παρέχθη ο ουρανός και η γη, ιώτα ενήμια κεραία ουμή παρέχθη από του νόμου, Θεός αν πάντα γέννηθε. Ως εάν ουδλήσει μία των εγκολοκούτων των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος γλυκίσετε τη βασιλεία των ουρανών. Εάρ χελιδόν ου καθίστη σημεία. Τρεις αειδώνες δε των ψυχών έαρ, λέγουν κάποιοι στίχοι στο συναξάριο των τριών μεγίστων φωστήρων που εορτάζουμε σήμερα. Δηλαδή, ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη, αλλά οι τρεις αειδώνες μας φέρνουν το έαρ των ψυχών, την άνοιξη την ψυχική. Την μεν νοητήν η τριάς λάμπη κτίσιν, τριάς γεμήν αύτη δε την ορωμένην. Δηλαδή η Αγία Τριάς η νοητή λάμπη και φωτίζει όλη την κτίση, αλλά η τριάς αυτή η αισθητή, οι τρεις μέγιστοι φωστήρες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, φωτίζουν και λάμπουν την ορωμένη κτήση, τα σύμπαντα, με το φως της διδασκαλίας τους και της όλης τους βιωτής. Ο Γρηγόριος γαρ πυρ πνέει νους των λόγων. Ο Μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας νους, πνέει πυρ, πνέει φωτιά με τον Θείο του Λόγο. Προς ύψος αφ πάθη πείθοντα πάντα εκτρέχειν. Και πείθει τον κάθε ένα από μας να ανεβαίνει και να τρέχει προς ύψος, προς την ουράνια του Θεού μακαριότητα. Της λιποθυμίσας η δε εκπαθών πάλιν, αναπνοή της η βασιλείου λόγη. Και σε αυτούς που έχουν λιποθυμίσει από τα πάθη, είναι αναπνοή ζωογόνος η λόγη του μεγάλου βασιλείου. Γι' αυτό και λέγει ο ποιητής του κανόνος, τι μη χρυσός, τι μη πλούτος και δόξα και δυναστεία, τι είναι για μένα το χρυσάφι και ο πλούτος και η δόξα και η μεγαλοπρέπεια, η υπερηφάνεια, η εξουσία, η κοσμική. Καπνοί διαραίονται στις αέρα, δεν είναι παρά καπνοί που διαχέονται στον αέρα. Πάντα ηχέστο, αύρα πάντα φερέτο. Ας φύγουν όλα, ας χαθούν κατά κάποιο τρόπο και ας τα πάρει όλα ο άνεμος. Εμή πλούτος εις πολυέραστος ή των διδασκάλων τριάς ρητορεύουσα. Για μένα πλούτος πολυαγάπητος είναι ένας. Είναι η τριάς των Αγίων διδασκάλων η οποία ρητορεύει και διδάσκει αυτά που αληθινά χρειάζεται η ψυχή μας. Ρί ποταμός αμβροσίαν και νέκταρ, ρί της ποινώσιν αθάνατος βρόσης. Ρέει
ο ποταμός αμβροσία και νέκταρ, ρέει για τους πεινώντας, αθάνατος βρόσης, αθάνατο φαγητό, και της διψώσιν άφθαρτος πόσης, είδωρ ζών εις αιώνας. Και σε αυτούς που διψούν είναι άφθαρτη πόσης, είδωρ ζών εις τους αιώνας. Ποιο, η διδασκαλία των Αγίων Τριών Μεγείς των Ιεραρχών, είδωρ ζών εις αιώνας, και συνέχων ζώντας τους πίνοντας, πάντες πλημμυρούσης ζωής εμφορήθητε. Το ζωντανό νερό της διδασκαλίας τους μας ξεδιψάει και μας συνέχει όλους εμάς που πίνουμε από αυτό και μας κρατάει στη ζωή, την όντως ζωή. Όλοι λοιπόν, λέγει ο Μελωδός, ας τρέξουμε με προθυμία και ας εμφορηθούμε, ας γεμίσουμε με την ζωή η οποία πλημμυρίζει και εκχαίεται από τα σωτήρια διδάγματά τους. Και εμείς λοιπόν, ως ένα φόρο τιμής, ας σκύψουμε λίγο και ας μελετήσουμε κάποια ελάχιστα από τα διδάγματά τους. Ας δούμε τι έλεγαν οι Άγιοι για την ταπεινοφροσύνη, που είναι η μέγιστη ίσως των αρετών μαζί με την αγάπη. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, δύο πράγματα να απομακρύνεις από τον εαυτό σου. Πρώτον, να μην θεωρείς τον εαυτό σου αξιόλογο και σπουδαίο. Και δεύτερον, να μην νομίζεις ότι κάποιος από τους συνανθρώπους σου είναι κατώτερος από σένα. Να τους βλέπεις δηλαδή όλους ανωτέρους σου, καλύτερους σου. Ποιος είναι ο ταπεινός? Είναι εκείνος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, που ενώ αξίζει δεν υπερηφανεύεται, ενώ έχει αφορμές δηλαδή να υπερηφανευτεί, όμως παραμένει ταπεινός. Και μας κάνει μια ωραιότατη περιγραφή του ταπεινού ανθρώπου και μας λέει τι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να είμαστε ταπεινοί. Μην κάνεις, λέει, επίδειξη με περίτεχνα λόγια, διαλέξεις αλαζονικές και βαρισίμαντες. Απ' όλα να αφαιρείς την υπερβολή. Να είσαι καλός με τον φίλο, μαλακός ήπιος με τον υφιστάμενο, ανεξίκακος με τους θρασείς, φιλάνθρωπος με τους περιφρονημένους, να παρηγορείς όσους ταλαιπωρούνται, να επισκέπτεσαι όσους υποφέρουν, να συζητάς με γλυκύτητα, να απαντάς με χαμόγελο, να είσαι προσιτός σε όλους. Ούτε να πλέκεις εγκόμια του εαυτού σου, ούτε να παρακινείς τους άλλους να σου πλέκουν εγκόμια και να συμφωνείς με λόγια υπερήφανα. Να συμφωνείς με λόγο υπερήφανο, καλύπτοντας όσο μπορείς τα προτερήματά σου. Όσο για τα λάθη σου, πρώτος εσύ να κατηγορείς τον εαυτό σου και να μην περιμένεις να σε διορθώσουν οι άλλοι. Με τα λάθη των άλλων να μην είσαι αυστηρός και να μην κάνεις παρατηρήσεις γρήγορα και θυμωμένα, ούτε να τους καταδικάζεις για μικροπράγματα σαν να είσαι εσύ απόλυτα σωστός. Αντίθετα, να στηρίζεις ψυχολογικά όσους έσφαλαν και να τους καθοδηγείς πνευματικά και να κάνεις τόση προσπάθεια για να αποφύγεις τη δόξα των ανθρώπων όσοι κάνουν άλλοι για να την αποκτήσουν. Μη ζημιώνεσαι λοιπόν θέλοντας να φαίνεσαι στους ανθρώπους. Ο πραγματικός, ο μεγάλος θεατής είναι ο Θεός. Στρέψε σε Αυτόν τη φιλοδοξία σου. Δίνει λαμπρό μισθό και γενικά να κυνηγάς την ταπεινοφροσύνη σαν να ήσουν ερωτευμένος μαζί της. Αγάπησέ την και θα σε δοξάσει. Ωραιότατη περιγραφή της ταπεινοφροσύνης. Η υγιής ταπείνωση, θα μας πει πάλι, μαγνητίζει και τον πιο κακοπροαίρετο άνθρωπο, αφού αυτή είναι η στολή της θεότητος. Όπως λέει και ο Βάς Ιζακ, ακριβώς αυτό ντύθηκε ο Θεός. Ντύθηκε την ταπεινοφροσύνη και έγινε άνθρωπος. Η ταπεινοφροσύνη δεν είναι μια αρετή, θα μας πει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά θησαυροφυλάκιο αρετών. Ανοίγεις αυτό το θησαυροφυλάκιο και
Μέσα από εκεί αντλείς πλήθος αρετών ή μάλλον όλες τις αρετές. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κανένα ανθρώπινο κατόρθωμα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την ταπεινοφροσύνη. Εάν το φρόνημά σου είναι ταπεινό, τότε το κατόρθωμά σου γίνεται μεγάλο. Εάν όμως δεν έχεις ταπεινοφροσύνη, δεν έχεις τίποτα. Στον Θεό λέει πάλι ο Χρυσόστομος, περισσότερο αρέσει η ταπείνωση για το κακό που κάναμε, αν και είναι οδυνηρό αυτό το μέτρο και απέσιο να αφήνει ο Θεός δηλαδή να πέφτουμε, αφού δεν ταπεινοφρονούμε με άλλον τρόπο. Είναι όμως αρεστό αυτό περισσότερο στο Θεό, η ταπείνωση που έρχεται μετά από μια πτώση, παρά η υπερηφάνεια για το καλό που κατορθώσαμε. Δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να επιδιώκουμε τις πτώσεις για να είμαστε ταπεινοί. Αλλά όταν κατά παραχώρηση Θεού και εξαιτίας της δικής μας της αμέλειας πέφτουμε, τότε να ταπεινοφρονούμε. Και όταν κατορθώνουμε κάτι καλό, να μην υπερηφανευόμαστε. Γιατί είναι ευδέλιωμα, παρακυρίω, πας ψιλοκάρδιος. Οποιαδήποτε αρετή και αν έχεις, λέει ο Χρυσόστομος, ακόμα και αν νηστεύεις και προσεύχεσαι και δίνεις ελεημοσύνη και είσαι ευσεβής, όλα εξανεμίζονται και χάνονται, αν δεν σε διακρίνει η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Αυτό ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Φαρισαίου. Είχε πολλά καλά, αλλά τα χάσε όλα λόγω της υπερηφανίας του. Όποιος έπεισε τον εαυτό του, λέει ο Χρυσόστομος, ότι δεν έκανε ποτέ στη ζωή του κάποιο μεγάλο πράγμα, αν και έχει κατορθώσει πολλά, αυτός μπορεί να παραμένει ταπεινός. Αν θέλεις να κάνεις μεγάλα τα κατορθώματά σου, μην τα θεωρείς μεγάλα, αλλά να ομολογείς ότι δια της χάριτος του Θεού διαφυλάτεσαι και τότε κάνεις τον Θεό φιλέτη σου, όχι μόνο για τα κατορθώματά σου, αλλά και για την ευγνωμοσύνη σου. Γιατί όταν κατορθώνουμε κάτι καλό, έχουμε οφειλέτη το Θεό μόνο για τα κατορθώματά μας. Όταν όμως έχουμε τη γνώμη ότι δεν κατορθώσαμε και τίποτα σπουδαίο, τότε έχουμε το Θεό οφειλέτη και για τη διάθεσή μας. Αυτή και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από πριν. Διπλά δηλαδή οφειλέτης ο Θεός σε αυτούς που κατορθώνουν κάτι, αλλά και συνάμα έχουν την ιδέα ότι δεν έκαναν τίποτα σπουδαίο. Αυτός που είναι ταπεινός, διδάσκει ο Ιερός Χρυσόστομος και δεν έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, γίνεται ακόμα πιο επιμελής όταν πάρει κάποιο χάρισμα. Πιστεύει ότι έλαβε χωρίς να το αξίζει και θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο. Όποιος νομίζει όμως ότι έχει κατορθώσει κάτι, θεωρεί το πράγμα ότι είναι οφειλή προς Αυτόν και φουσκώνει. Ας κατεβάσουμε την ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ας γίνουμε μετριόφρονες, ταπεινοί και επιηγείς. Τους ταπεινούς προπάντων μακάρισε ο Χριστός. Ο ίδιος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, δίνοντας έτσι σε εμάς παράδειγμα ταπεινοφροσύνης. Αλλά και το ότι έγινε άνθρωπος, ενώ είναι Θεός, είναι ταπείνωση μεγάλη, ανέκφραστη, απερίγραπτη. Χωρίς την ταπεινοφροσύνη είμαστε ευδελιροί και ακάθαρτοι. Όποιος είναι ταπεινός θα τηρήσει την ψυχή του καθαρή από φθόνο, από οργή, από ζήλια, από ανοησία, από καινοδοξία, από πονηρή επιθυμία και από κάθε αμαρτωλό έρωτα της ψυχής. Διότι όπως στον εαυτό του ο ταπεινός δεν κάνει κακό, έτσι και δεν κάνει κακό και στους άλλους. Με την ταπείνωση δηλαδή μας, λέει ο Χρυσόστομος, φυλαγόμαστε, θα λέγαμε, από όλα τα πάθη και μάλιστα από τα φοβερά ψυχικά πάθη, όπως είναι η καινοδοξία, ο φθόνος, η οργή, αλλά και από τις αμαρτωλές και άνομες επιθυμίες. Ο ταπεινός, λέει ο Χρυσόστομος, είναι χαριτωμένος, αγαπητός, έχει πάντοτε ειρήνη και ηρεμία. Τίποτε δεν κάνει τον χριστιανό τόσο αξιοθαύμαστο όσο η ταπεινοφροσύνη.
ας την επιδιώκουμε με μεγάλη προθυμία. Και όταν βριζόμαστε και μας τίνουν και υποφέρουμε τα πιο χειρότερα από όλα, και υποφέρουμε το πιο χειρότερο από όλα και ατιμαζόμαστε και περιφρονούμαστε, όλα να τα υποφέρουμε με ευχαρίστηση. Γιατί τίποτα συνήθως δεν μας υψώνει τόσο πολύ, δεν μας χαρίζει δόξα και τιμή και δεν μας καθιστά μεγάλους όσο η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Μη γελάτε για αυτό που ακούτε, λέει ο Ρωσόστομος. Ποιο δηλαδή, ότι μπορεί η ταπεινοφροσύνη να δίνει υπερηφάνεια. Μην απορείτε. Δίνει υπερηφάνεια όταν δεν είναι γνήσια, όταν υπάρχει για ανθρώπινο έπαινο και όχι για το Θεό. Και αυτό είναι διαβολικό τέχνασμα. Μας μιλάει εδώ ο Άγιος για την ταπεινολογία, για την φαινομενική ταπεινοφροσύνη που γίνεται για να αγρέψουμε τα ανθρώπινα μπράβο. Ποια είναι αληθινή ταπεινοφροσύνη, θα μας πει ο Ρωσόστομος. Είναι όταν κάποιος έχει αφορμές να υπερηφανεύεται, αλλά συγκρατεί τον εαυτό του και τον ταπεινώνει και τον κάνει μετριόφρονα. Ταπεινοφροσύνη είναι η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ενώ κάποιος έχει συνείδηση των πολλών και μεγάλων χαρισμάτων και επιτυχιών του, δεν έχει καμιά μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Γιατί ακριβώς θεωρεί ότι όλα αυτά δεν είναι δικά του, είναι δώρα του Θεού. Ταπεινοφροσύνη είναι τούτο, λέει ο Ιερός Πατήρ. Ενώ κάποιος είναι φορτωμένος από κατορθώματα και αρετές, εν τούτης διατηρεί το ταπεινό του φρόνημα. Τόσο μεγάλο καλό είναι η ταπεινοφροσύνη, τόσο μεγάλο κέρδος, εφόσον και όταν κατηγορείται από τους άλλους, δεν πληγώνεται το ταπεινόφρον και όταν βρίζεται, δεν εξαγριώνεται. Γιατί μπορεί κανείς και από αυτά να κερδίσει κάποιο μεγάλο και σπουδαίο αγαθό, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Τελώνη. Γιατί όταν δέχτηκε τις προσβολές που το έκανε ο Φαρισαίος, τότε απαλλάχθηκε από τα αμαρτήματα. Η ταπεινοφροσύνη έβαλε τον Τελώνη πάνω από τον Φαρισαίο. Η υπερηφάνεια νίκησε και τις ασώματες δυνάμεις τις έκανε διαβολικές. Έφτασε η υπερηφάνεια να νικήσει ακόμα και τις ασώματες δυνάμεις και τις μετέτρεψε σε διαβολικές. Η ταπεινοφροσύνη και η αναγνώριση των αμαρτημάτων αντίθετα έβαλε στον Παράδεισο το ληστή πιο μπροστά και από τους Αποστόλους. Αν λοιπόν αυτοί που ομολογούν τα αμαρτήματά τους αποκτούν τόση παρησία, οι άλλοι που βλέπουν τον εαυτό τους, στον εαυτό τους τόσο αγαθά και παρόλα αυτά διατηρούν ταπεινή την ψυχή τους, πόσα στεφάνια θα πετύχουν. Είναι λοιπόν η ταπεινοφροσύνη αναγκαία για όλους και για αυτούς που είναι μικροί και όπως ο ληστής αμαρτωλοί αλλά μετανοούντες, είναι αναγκαία όμως και για τους μεγάλους, για τους ενάρετους, οι οποίοι και αυτοί θα τα χάσουν όλα αν δεν έχουν ταπεινό φρόνημα. Ο Θεός, λέει ο Ρωσόστομος, δεν οργίζεται τόσο με όσους αμαρτάνουν, όσο οργίζεται με εκείνους που δεν δείχνουν ταπείνωση μετά την αμαρτία. Ας ταπεινωθούμε, ας ταπεινώσουμε τις ψυχές μας, λέει ο Ρωσόστομος, με την ελεημοσύνη, με το να συγχωρούμε τις αμαρτίες των συνανθρώπων μας, με το να μην μνησικακούμε και με το να μην εκδικούμαστε. Ας θυμόμαστε συνέχεια τα σφάλματά μας και δεν θα μπορέσει κανένα από τα έξω πράγματα να μας οδηγήσει σε αλαζονία. Ούτε τα πλούτη, ούτε η δύναμη, ούτε η εξουσία, ούτε η τιμή. Αλλά ακόμα και αν καθίσουμε στο βασιλικό όχημα, πάλι θα στενάξουμε πικρά. Δεν υπάρχει στο Θεό τίποτε τόσο αγαπητό όσο το να θεωρεί κάποιος τον εαυτό του ως το χειρότερο από όλους. Όταν σκεφτείς να θαυμάσεις τον εαυτό σου για την ταπεινοφροσύνη σου, λέει πάλι όμορφα και εύστοχα ο Ιερός Πατήρ, σκέψου πού κατέβει ο δεσπότης σου και τότε όχι μόνο δεν θα θαυμάσεις τον εαυτό σου, αλλά θα γελάσεις εις βάρος σου, γιατί δεν έκανες τίποτα σπουδαίο. Είσαι ταπεινός, ίσως ταπεινότερος από όλους τους ανθρώπους. Μην υπερηφανεύεσαι γι' αυτό, ούτε να περιπέσεις τους άλλους επειδή δεν είναι ταπεινή.
γιατί τότε θα χάσει την αξία για την οποία καυχάζει. Ο προφήτης Δανιήλ είχε μύριες αφορμές για να υπερηφανεύεται. Γνώριζε όμως ότι όλες του οι δόξες προέρχονταν από το ότι δεν υπερηφανευόταν. Ήτανε θαυμαστός περισσότερο από όλους τους ανθρώπους και σε όλη την οικουμένη. Όχι απλώς τον θαύμαζαν, αλλά ο βασιλέας τον θεωρούσε ότι είναι Θεός. Παρ' όλα αυτά ήταν τόσο ταπεινός, ώστε ήταν έτοιμος μύριες φορές να θυσιαστεί για τον Κύριο. Ας προσέξουμε, λέει ο Δαβίδ, μιλάει ο Δαβίδ, μίλησε ο Δαβίδ, λέει ο Ρος Πατήρ, όχι απλώς για ταπεινωμένη καρδιά, αλλά και για συντετριμένη. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη. Δεν μπορεί δηλαδή μια θρηματισμένη καρδιά, όσο και αν θέλει, να υπερηφανευτεί. Συντρίβεται κανείς όταν συνεχώς θυμάται τα δικά του αμαρτήματα. Αν εμείς οι ίδιοι λέμε για τον εαυτό μας ότι διαπράξαμε μοίρια κακά, αλλά όταν ακούμε από τους άλλους να μας κατηγορούν αγαναχτούμε, αυτό δεν είναι ταπεινοφροσύνη, ούτε εξομολόγηση, αλλά είναι επίδειξη, ταπεινολογία και καινοδοξία. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε ο Μέγας και Ιερός Πατήρ πράγματι, όπως λέει το τροπάριό του, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και ας κλείσουμε και με λίγα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Λέει ο Άγιος ότι στον παρόντα κόσμο θεραπεύεται μεν το υψηλόν, λατρεύεται, προσκυνιέται το υψηλόν στους ανθρώπους. Τα αξιώματα δηλαδή, τα πλούτη, αυτά που φαντάζουν ως κοσμικά σπουδαία αγαθά. Ατιμάζεται δε το ταπεινούμενο. Εκτιμάται η ψηλοφροσύνη, ενώ στερείται κάθε τιμής η ταπείνωση ενώπιον του Θεού. Αυτό συμβαίνει στον κόσμο. Αντίθετα όμως, στον Θεό εκτιμάται η ταπείνωση και υψώνεται ο ταπεινός, ενώ ο υπερήφανος καταπίπτει. Προ μεν της συντριβής ηγείται ύβρις, επαρημίε καλός φαζί, λέει ο Ιερός Γρηγόριος Μέγας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πριν από τη συντριβή, από την πτώση, προηγείται ύβρις, δηλαδή η υπερηφάνεια. Και γι' αυτό πολύ σωστά μιλούν οι παροιμίες. Προηγείται η υπερηφάνεια πριν από την καταστροφή και πριν από τη δόξα, η ταπείνωση. Θέλεις αληθινή δόξα, ταπεινώσου. Ή για να μιλήσω πιο καθαρά, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, την υπερηφάνεια ακολουθεί η καταστροφή, ενώ την ταπείνωση η υπεροχή, η αληθινή δόξα. Διότι ο Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται στους υπερήφανους. Ταπεινής δε δίδωση χάρη και δίνει χάρη στους ταπεινούς. Ανταποδίδει τα αντίθετα στους αντιθέτους, εκείνος που ανταμείβει όλα σύμφωνα με το δίκαιο. Και αυτά γνωρίζοντας καλά, ο θείος Δαβίδ θεωρεί ως ένα από τα αγαθά και την ταπείνωση και ευγνωμονεί εκείνον που τον ταπείνωσε, διότι από την ταπείνωση οδηγήθηκε στο να μάθει τα δικαιώματα του Θεού. Τι λέγει, αγαθόν μοι ούτε ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Από την ταπείνωση μαθαίνουμε τα δικαιώματα του Θεού, τον νόμο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Προτού να ταπεινωθώ, πρώτου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα. Πριν ταπεινωθώ, αμάρτησα. Και γι' αυτόν τον λόγο εφύλαξα τον νόμο σου. Δια τούτο το λόγιο σου εφύλαξα. Δηλαδή, επειδή ταπεινώθηκα, μετά μπόρεσα και εφύλαξα τον νόμο σου. Έτσι βάζει ο Μέγας Προφητάναξ Δαβίδ, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, την ταπείνωση μεταξύ αμαρτίας και διορθώσεως. Γιατί γεννιέται από τη μία, η αμαρτία αναγκαστικά ταπεινώνει τον άνθρωπο και στη συνέχεια η ταπείνωση γεννάει την επίγνωση
των δικαιωμάτων του Θεού, του θελήματος του Θεού. Η αμαρτία είναι μητέρα της ταπείνωσης, ενώ η ταπείνωση μητέρα της επιστροφής. Βέβαια, ο άνθρωπος θα πρέπει να προσπαθεί να μην αμαρτάνει για να μην πέφτει στην αναγκαστικά στην ταπείνωση με αυτό το άθλιο μέσο. Θα πρέπει να ακούει το Λόγο του Θεού και εκούσια να αυτομέφεται και να αυτοταπεινώνεται. Και έτσι δεν χρειάζεται να παραχωρεί ο Θεός την πτώση και τη συντριβή. «Καλό είναι η ταπεινοφροσύνη», λέει πάλι ο Μέγας Γρηγόριος, «και πολλά ταύτης και πολλαχώθεν τα υποδείγματα, και πρώτον άλλον απάντων ο σωτήρ και δεσπότης. Ου ταπεινώσασε αυτόν μόνον μέχρι δούλου μορφής, ουδέ το πρόσωπον εσχήνει υποθείς εμπτισμάτων, και μετά των ανώμων λογιστής, ο των κόσμων καθέρων της αμαρτίας, αλλά και των μαθητών νύπτων τους πόδας, εν δουλικό το σχήματι. Είναι καλό πράγμα δηλαδή η ταπεινοφροσύνη, και γι' αυτήν υπάρχουν πολλά παραδείγματα και σε πολλά μέρη. Το κυριότερο είναι ο Κύριος και Σωτήρας των όλων, ο οποίος όχι μόνο ταπείνωσε τον εαυτό του μέχρι να δεχθεί και δούλου μορφή να λάβει και παρέδωσε το πρόσωπό του στην κατεσχήνη και στους εμπτισμούς και υπολογίστηκε μαζί με τους παρανόμους, εκείνος που καθαρίζει τον κόσμο από την αμαρτία, αλλά και ένιψε τα πόδια των μαθητών του σαν να ήταν υπηρέτης. Ο Χριστός γίνεται τα πάντα πάσιν, είναι τους πάντας κερδάνει. Γίνεται τα πάντα για τους πάντες, για να κερδίσει τους πάντες. Αλλά και το πιο παράξενο, λέει ο Μέγας Γρηγόριος, από όλα δέχεται, το πιο παράξενο από όλα, δέχεται ακόμα και το όνομα αυτοαμαρτία και αυτοκατάρα. Αλλά και ο πάντων ατοπότατον και αυτοαμαρτία και αυτοκατάρα καλείται. Χωρίς βέβαια να είναι, δεν είναι βέβαια κάτι τέτοιο, αλλά ονομάζεται έτσι. Πώς μπορεί να είναι αμαρτία αυτός που μας ελευθερώνει από την αμαρτία? Πώς μπορεί να είναι κατάρα αυτός που μας εξαγοράζει από την κατάρα του νόμου? Το λέει όμως αυτό για να δείξει μέχρι ποιο σημείο φτάνει η ταπείνωσή του που προκαλεί την ανάβαση στα ψηλά. Γιατί όποιος ταπεινώνεται, υψώνεται. Ο Κύριος βέβαια δεν το κάνει αυτό για τον εαυτό του, αλλά για μας, για να μας δώσει πρότυπο ζωής. Γίνεται λοιπόν ψαράς, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, και κατέρχεται για να βοηθήσει όλους. Ψαρεύει με τις αγίνητους ανθρώπους και τα ανέχεται όλα, για να ανασύρει από τα βάθη το ψάρι, τον άνθρωπο δηλαδή, που κολυμπά στα ασταθή και αλμυρά κύματα του βίου. Αν ταπεινοφρονείς, λέει πάλι ο Άγιος Πατήρ, έχεις γίνει πλάσμα του Χριστού και πνοή και σεβαστό μέρος εκείνου που σε δημιούργησε. Είναι συγγενής, γίνεσαι και μέλος του Χριστού όταν ταπεινοφρονείς. Από την ταπεινοφροσύνη του μόνο ο τελώνης κέρδισε περισσότερα από το φαντασμένο Φαρισαίο. Δεν είχε αρετές ο τελώνης, μόνο ταπείνωση είχε. Κι όμως κέρδισε πολύ περισσότερα από το Φαρισαίο που έχασε και αυτά τα καλά που είχε λόγω της υπερηφανίας του. Ο ταπεινός, λέει πάλι ο Άγιος Γρηγόριος, ανέχεται να νικέται, ενώ δεν ταπεινώνεται εκείνος που είναι πολύ φουσκωμένος από την υπερηφάνεια. Στάχτη και χώμα και σκιά καλούν οι ίδιοι τον εαυτό τους οι φίλοι του Θεού, το γνωρίζω καλά, για να περιορίζουν την έπαρσή τους. Τι είναι ταπεινοφροσύνη, θα πει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι το να φρονείς λιγότερο από ό,τι αξίζεις. Στους μικρούς ο Θεός πάντα δίνει δόξα. Αυτός είναι ο μεγάλος νόμος του Χριστού, που στους ταπεινούς όλους δείχνεται ευμενής, ενώ τους υπερήφανους τους περιφρονεί. Ας αγαπήσουμε λοιπόν την ταπεινοφροσύνη. Ας γίνουμε ακόλουθοι των διδαγμάτων των τριών μεγίστων φωστήρων της Τρισιλίου Θεότητος και έτσι με τις πρεσβείες αυτών θα αξιωθούμε της χάριτος του Θεού
και της Βασιλείας Του. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.